η εικόνα της Ομόνοιας δεν είναι η εικόνα την οποία περιμένουν και περίμεναν να δουν σίγουρα οι φίλοι της Ομόνοιας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτα απ' όλα, τα πριν απαντήσεις αυτό, υιοθετείς τα όσα έχει αναφέρει ο Δημήτρης ο Χριστοφόρου για τα προβλήματα που έχουν προκύψει, ότι χρειάζεσαι λίγο χρόνο μέχρι να σταθεροποιηθείς και είναι όλα αυτά που πιθανόν έχει στο μυαλό του και ο Μπέρκ, ότι υπάρχουν κάποιο είδους προβλήματα και αισθάνεται μετά από 2-2,5 μήνες να... Είναι και τα λίγο πολύ το ίδιο. Γι' αυτό ρωτάω. Είχαν πολλά κρούσματα και δύο ομάδες στο καλοκαίρι. Κατά πόσο χρειαζόταν αυτός ο χρόνος για να σταθεροποιηθεί και από εδώ και μπρος θα σταθεροποιείται προς τα πάνω. Άστε να απαντήσει. Ναι. Θα κάνω την ερώτηση. Ναι, σωστό. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, διότι άμα δεν κάνεις μια καλή προετοιμασία, η φυσική κατάσταση σήμερα μπορώ να πω ότι είναι, αν βάλω έτσι, ραρχίσω κριτήρια, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η ομάδα που μπορεί να παίξει σε ψηλή ένταση σημαίνει ότι μπορεί να έχει τρεξίματα, μπορεί να πιέσει, μπορεί να έχει γρήγορη μετάβαση από άμυνα σε πίεση και από επίθεση σε άμυνα, μπορεί να βγάλει τακτικές, μπορεί να κυριαρχήσει μέσα στο... Κερδίζει. Άρα, και ποιοτικότερες ομάδες, άμα είναι... Έχεις πιο καθαρό μυαλό, διδαργείς να κουραστείς, πιο καθαρό το μυαλό σου, έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση διότι έχεις δυνάμεις, πολλά πράγματα... Που κερδίζεις. Που κερδίζεις. Ναι. Εντάξει, είμαστε νιόβροι. Δηλαδή, τα επιτελεία... Ένα επιτελείο το οποίο έχει γνώση και είναι υψηλή η γνώση του, πόσους μήνες θέλει να διορθώσει αυτό το πράγμα. Άρα δηλαδή τι μας λες, ότι υπάρχει θέμα εκεί? Πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή. Δεν ξέρω. Ποιος ξέρει, Γιώργο? Δεν ξέρω τι κάνουν. Για να μπορώ να... Εγώ ξέρω ότι ένας που έχει γνώσεις, πραγματικές γνώσεις, να βρει τον τρόπο. Μιλώ για γνώσεις τώρα, έτσι. Ναι. Γνώση. Γνώση. Με το άρφα κεφαλαίο της γνώσης. Με το γάμα κεφαλαίο. Με το γάμα. Ναι. Άρα, να κάνεις τις μετρήσεις σου, αν υπάρχουν φυσικά, δεν ξέρω, και τι τεχνολογία δίδεται στα επιτελεία για να δουλέψει. Ναι. Διότι σήμερα είναι πολλά πράγματα που θέλει έναν επιτελείο να του δώσεις για να μπορέσει... Θεωρείς ότι η Ομόνοια έχει την ποιότητα των ποδοσφαιριστών για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, αλλά της λείπει η φυσική κατάσταση? Εγώ βλέπω μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να κυριαρχήσει και δεν μιλώ για δεύτερο. Για ποιο λόγο? Είναι ποιοτικός ο λόγος ή δυνάμειο? Τώρα, αν δεν έχεις δυνάμειο, πανικόμα, αντιλαμβάνεσαι ότι... Ούτε την ποιότητα δεν μπορείς να βγάλεις άμα δεν έχει δυνάμειο. Μπράβο. Ακριβώς. Ενώ αν έχεις την ποιότητα, αν πιστεύεις ότι υπάρχει ποιότητα. Και σε ποιότητα. Διότι ο άλλος που έχει περισσότερες δυνάμεις, ας σε πιέσει και εσύ δεν έχεις, απλώς παίζεις με την ποιότητα. Σε κάποιο στάδιο λένε ότι την ποιότητα μπορεί η δύναμη και τα τρεξίματα να την περιορίσουν αρκετά. Άρα, εάν όμως σε περιορίζει και δεν μπορείς να βγάλεις αυτή την ποιότητα σου, ή αν την έχεις για ένα δεκάλεπτο, δεκαπεντάλεπτο, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι αρκετό για να κυριαρχήσεις και να πετύχεις το στόχο σου, μειονεκτής. Η ερώτηση, Γιώργο, που έχουν, συγγνώμη Μαρίνα, ναι. Η ερώτηση που έχουν οι φίλοι της Ομόνοιας είναι η εξής. Μπορεί να επανέλθει η ομάδα της Ομόνοιας στη διεκδίκηση? Αυτό είναι που καίει τώρα τους φίλους της Ομόνοιας. Μα έχει δύο μήνες που λέμε θα έρθει η ομάδα, θα έρθει η ομάδα, θα έρθει η ομάδα. Πότε να έρθει? Της λείπει και η τύχη όμως της Ομόνοιας. Γιατί πόσες φορές να κάνουμε την ερώτηση? Πόσες φορές την έκαμε την ερώτηση? Πέ μου, πανικό μου, ειλικρινά. Αρκετές. Κάμαμε την Τετάρτη, Πέμπτη που συζητούσαμε μαζί. Πόσες φορές? Θα πάμε για την άλλη εβδομάδα, πότε θα επανέλθει η ομάδα? Τη μεθεπόμενη, πότε θα πάμε. Δηλαδή να πάμε Δεκέμβρη και να λέμε πότε θα πάνε θέματα. Το σκηνικό το διοικητικό επηρεάζει ή όχι? Επηρεάζει, ναι, επηρεάζει. Εγώ πιστεύω ότι επηρεάζει. Okay. Επηρεάζει σε τι? Δηλαδή ξεφεύγεις από το στόχο σου, από τα καθήκοντα σου, από τη δουλειά σου και λες, παιδί μου, τι είναι τώρα, έχουμε μια εδώ... Υπάρχει αβεβαιότητα, εννοείς? Τουλάχιστον δεν σκέφτεσαι για το κομμάτι το διοικητικό, αν θα φύγει ο πρόεδρος, αν θα φύγει, αν θα αλλάξει ο καθεστώς, αν δεν θα αλλάξει και αυτός που θα έρθει τι θα είναι και πώς θα τα δει και αν θα μείνω και αν δεν θα μείνω, ναι. Και αν θα πάρει παίκτη. Ναι, αλλά αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, διότι υπάρχει το θέμα του COVID, δεν έγιναν φιλικά όπως μας είπε ο Δημήτρης ο Χριστοφόρου, το θέμα του... της αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτου. Μα δεν είναι, δεν θα το βάλω ότι είναι το πρόβλημα.
είναι και αυτό μπορεί να πει όλα ρόλο. Είναι πολλά μικρά κομμάτια του πάζλ, τα οποία μεγαλώνουν. Να το αναλάβουμε λοιπόν, σε θέμα αυτό. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που δεν υπάρχουν από πέρσι, ουσιαστικά.